400 χρόνια ασήκωτης σκλαβιάς ήταν πολλά για τους Έλληνες. Ο σπόρος της λευτεριάς που τόσοι πότισαν με το αίμα τους άρχιζε να ριζώνει πια. Προτεργάτες για να διαδώσουν ανάμεσα στους Έλληνες τη φλόγα εκείνη υπήρξαν ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας, ο Ρήγας Φεραίος και βέβαια ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός με τα εκατοντάδες σχολεία που έκτισε και τις πολύτιμες διδαχές του. Πόσες καρδιές δεν πήρωσε ο Θούριος το πολεμικό τραγούδι του Ρήγα Φεραίου. «Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, να έχεις αλλιοντάρια στις ράχες τα βουνά. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχη σαν λιοντάρια στις ράχες τα βουνά. Κάλλιον δίας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Πόσο προφητικά και αληθινά δεν αποδείχτηκαν τα τελευταία λόγια του Ρήγα λίγο πριν την εκτέλεσή του από τους Τούρκους στη φυλακή του Βελιγραδίου. «Λύσαξε, Τούρκε, αρκετό σπόρο έσπειρα που γρήγορα θα βλαστήσει και το γένος μου θα μαζέψει τον γλυκό καρπό του». Στα 1814 μια μυστική επαναστατική οργάνωση εμφανίζεται. Είναι η Φιλική Εταιρεία. Πρώτοι ανάμεσα στα μέλη της υπήρξαν ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος. Σκοπός της να σχεδιάσει τον επαναστατικό αγώνα, να οργανώσει τις πολεμικές δυνάμεις των Ελλήνων και να βρει τα απαραίτητα χρήματα. Η Φιλική Εταιρεία άρχισε να απλώνεται απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη σκλαβωμένη Ελλάδα. Όλοι οι ήρωες της Επανάστασης μύθηκαν στην εταιρεία αφού πρώτα ορκίστηκαν στο Ευαγγέλιο. Αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας έγινε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Ήταν Έλληνας που καταγόταν από αρχοντική οικογένεια του Πόντου και υπηρετούσε ως αξιωματικός στον Ρωσικό στρατό. Όμως, ανάμεσα στα μέλη της εταιρείας διέδιδαν την πληροφορία ότι υπήρχε μια μυστική ανώτερη αρχή που επιβλέπει τον αγώνα. Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του Ιωάννη Καποδίστρια. Εκείνο τον καιρό ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και προσπαθούσε αδιάκοπα να βοηθήσει την Επανάσταση. Αναγωνιζόταν να βρει συμμάχους και χρηματοδότες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες για τον δίκαιο απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων. Φοβερότερος εχθρός του υπήρξε ο Μέτερνιχ, ο Αυστριακός Υπουργός, που υποστήριζε με πάθος την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην αυγή του 1821, οι συνθήκες για τους Έλληνες ήταν πια κατάλληλες. Ο Αλή Πασάς είχε στραφεί με τον στρατό του εναντίον του Σουλτάνου, ενώ και αρκετοί Έλληνες είχαν μαζευτεί μαζί με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία για να ξεκινήσει από εκεί η Επανάσταση. Σκοπός ήταν να διασπαστούν οι δυνάμεις του Σουλτάνου και να μην μπορεί να στείλει βοήθεια στην Πελοπόννησο. Εκείνη θα ήταν το κέντρο της Επανάστασης. Στις 22 Φεβρουαρίου κηρύσσει στο Ιάσιο την έναρξη της Επανάστασης. Στις 26 του ίδιου μήνα, ενώπιον του λαού, υψώνει τη σημαία. Στη μια πλευρά είναι και εντυμένη η Αγία Ελένη και ο Άγιος Κωνσταντίνος με την επιγραφή «Εν τούτο Νίκα» και στην άλλη το Ιερό Πουλί, ο Φίνικας, που αναγεννιέται από τις τάχτες του και συμβολίζει την Ελλάδα. Σε λιγότερο από έναν μήνα, ένας μεγάλος ξεσηκωμός ξέσπασε και στην Πελοπόννησο. Στις 21 Μαρτίου 1821, στην Αγία Λαύρα, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός σήκωσε το λάβαρο της Επανάστασης. «Καλύψη. Από σήμερον, την μεγάλη ημέραν του Ευαγγελισμού, ομοθυμαδών εκστρατεύομεν, αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθόμεν, ή να χαθόμεν εξ ολοκλήρου, κρίνοντες ανάξιον να ζόμεν πλέον, ημείς οι απόγονοι του Περικλέους εκείνου έθνους των Ελλήνων, υποδουλίαν τη αυτήν. Έλληνες,
Η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Ακολούθησαν στις 22 Μαρτίου η Μάνη και η Πάτρα, ενώ στις 24 οι Έλληνες κατέλαβαν την Καλαμάτα. Τον ίδιο καιρό επαναστατούν στη στερεά Ελλάδα τα Σάλωνα, η Λιβαδιά, το Γαλαξίδι. Στις 23 Απριλίου, στην Αλαμάνα, ο Αθανάσιος Διάκος με τα παλικάρια του θα πολεμήσουν σαν λιοντάρια, αλλά θα λυγίσουν στη δύναμη του εχθρού. Ο Διάκος θα πεθάνει μαρτυρικά για την πίστη και την πατρίδα του. «Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα να πεθάνω». Στις 8 Μαΐου 1821, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με 118 άντρες θα γράψει μια λαμπρή σελίδα της ιστορίας μας. Κλεισμένοι στο μικρό χάνι της Γραβιάς, θα αντικρούσουν τους 8.000 άντρες του Ομέρ Βριώνη. Δεν θα λυγίσουν ούτε μπροστά στα κανόνια του. Ο Ανδρούτσος θα χάσει 6 μονάχα συντρόφους του, ενώ οι Τούρκοι 300 και πολλούς τραυματίες. Με αυτή τη νίκη, ο Ανδρούτσος εμπόδισε τον Βριώνη να στείλει βοήθεια στην Πελοπόννησο. Ενώ η επανάσταση βαστούσε γερά στη Στερεά και στην Πελοπόννησο, στην πόλη άρχισαν τρομερές διώξεις και σφαγές κατά των Ελλήνων. Στις 10 Απριλίου 1821, ανήμερα του Πάσχα, οι Τούρκοι συνέλαβαν τον Πατριάρχη, τον Γρηγόριο V, και τον οδήγησαν χτυπώντας τον έξω από το Πατριαρχείο. Βρίζοντάς τον με μανία, του πέρασαν τη θηλιά στο λαιμό. Είχε φτάσει στο τέλος του. Το μίσος ήταν τόσο που του έδεσαν μια πέτρα στο λαιμό και το νεκρό σώμα το πέταξαν στον Βόσπορο. Η επανάσταση για να επικρατήσει έπρεπε να πέσει στα χέρια των Ελλήνων η ισχυρότερη πόλη, η Τριπολιτσά. Έτσι, στις 12 Μαΐου 1821, ο Κολοκοτρώνης, ο Πλαπούτας και ο Μαυρομιχάλης με τους Μανιάτες εξολόθρευσαν στο Βαλτέτσι τους άνδρες του και Χαγιάμπεϊ. Μετά την νίκη στο Βαλτέτσι ξεκίνησε η πολιορκία της Τριπολιτσάς. Η πείνα και οι ασθένειες θέριζαν τους κατοίκους. Ζήτησαν λοιπόν διαπραγματεύσεις οι οποίες κατέρευσαν. Στις 24 Σεπτεμβρίου οι Έλληνες άλωσαν την Τριπολιτσά. Το σπουδαίο αυτό κάστρο βρισκόταν στα χέρια τους. Βλέποντας ο Σουλτάνος πως δεν μπορεί να καταπνίξει την επανάσταση στην Πελοπόννησο, αποφάσισε να στείλει τον Πασά της Δράμας, τον Δράμαλη, με 25.000 πεζούς και 6.000 υπείς. Κανείς οπλαρχηγός δεν τολμούσε να τον σταματήσει. Η φήμη προκαλούσε τρόμο. Πέρασε λοιπόν στην Κόρινθο με την τεράστια στρατιά του. Ήταν Ιούλιος 1822. Ο Κολοκοτρώνης δίνει διαταγή να κάψουν όλα τα αθέριστα χωράφια της αργολικής πεδιάδας και να δηλητηριάσουν το νερό εκτός από μια πηγή. Ο Δράμαλης φτάνει με τον στρατό του στο Άργος και το πολιορκεί. Οι αμυνόμενοι όμως αντέχουν. Πεισμώνει ο Δράμαλης και αποφασίζει να μην πάει στην Τρίπολη αν δεν κατακτήσει το Άργος. Μα σε λίγες μέρες οι άνδρες εξαντλούνται από την πείνα και τη δίψα. Καταλαβαίνει το λάθος του και αποφασίζει να γυρίσει στην Κόρινθο. Φοβάται να πάει στην Τρίπολη γιατί τα βουνά είναι γεμάτα με Έλληνες. Όμως και ο δρόμος για την Κόρινθο δεν είναι χωρίς κινδύνους. Στέλνει τότε έναν Έλληνα γραμματέα να κοροϊδέψει τους Έλληνες πως τάχα ο Δράμαλης θα πάει στην Τρίπολη. Οι περισσότεροι πείθονται. Όχι όμως και ο γέρος του Μωριά. «Είναι παγίδα», βροντοφωνάζει ο Κολοκοτρώνης. «Δεν μπορεί να προχωρήσει στην Τρίπολη. Το μόνο που του μένει είναι να γυρίσει πίσω». Ο Κολοκοτρώνης και ο Νικηταράς με τους λεβέντες τους παίρνουν θέση στο στενό των Δερβενακίων. Ξημέρωσε 26 Ιουλίου 1822. Οι πρώτοι Τούρκοι μπαίνουν στο στενό και μια τρομερή μάχη αρχινά. Οι βρόντι της μάχης αντιλαλούν. Οι ήχοι των σπαθιών ακούγονται παντού.
Τη μισή στρατιά έχασε ο Δράμαλης. Σπουδαία η νίκη των Ελλήνων. Τουρκοφάγο ονόμασε η ιστορία των Νικηταρά μετά από αυτή τη μάχη. Θα γονατίσει ο Μοριάς, τίποτα πια δεν θα σταθεί. Είδες, ήσαμε τώρα, δεν μας έκοψε το δρόμο κανένας. Ο τόπος είναι άσχημος, Πασά μου. Κλεισούρες, στενά. Έπρεπε να μείνουμε στην Κόρυθο μέχρι που ο στόλος μας να κάψει τα νησιά και να κλείσει τουρά για τη θάλασσα. 30.000 ασκέρι είναι ποταμός Γιουσούφ Πασά. Θα μπούμε στο Άργος κάνοντας Σεριάνι. Τίποτα πια δεν μπορεί να μας σταματήσει. Αδέλφια, σήμερα γεννηθήκαμε και σήμερα θα αποθάνουμε για τη σωτηρία της πατρίδος μας. Ο Θεός είναι μαζί μας, Έλληνες. Ο Δράμαλης πέθανε από τη θλίψη του. Ο Κολοκοτρώνης κατάφερε να σώσει την Επανάσταση. Για 2 χρόνια οι μάχες στη Στεριά λιγόστεψαν και η Επανάσταση φάνηκε να πετυχαίνει. Μανά που νέος φοβερότερος κίνδυνος απειλεί τους Έλληνες. Είναι ο Ιμπραήμ, γιος του βασιλιά της Αιγύπτου. Ο Αιγυπτιακός στόλος κατέστρεψε με τη σειρά την Κρήτη, την Κάσο και τα ψαρά. Καταστροφή, σφαγές, απέραντη θλίψη. Το 1825 ο Ιμπραήμ πέρασε από την Κρήτη στην Πελοπόννησο και σε λίγο καιρό την είχε κυριεύσει εξ ολοκλήρου. Οι Έλληνες διχασμένοι παρακολουθούσαν αμήχανοι. Τότε ο Παπαφλέσσας αποφάσισε να δώσει αγώνα θυσίας για να ξυπνήσει τους Έλληνες. Στο Μανιάκι με 600 άνδρες πολέμησε γενναία τον Ιμπραήμ. Απέκρουσαν την πρώτη επίθεση. Στη δεύτερη έπεσαν σχεδόν όλοι μαζί με τον γενναίο αρχηγό τους. Παράλληλα, ο Κιουταχής άρχισε να πολιορκεί το Μεσολόγγι. Μήνες προσπαθούσε να το κυριεύσει και δεν το κατάφερνε. Ο Φράκτης, όπως έλεγαν κοροϊδευτικά το τείχος της πόλης, βαστούσε ακόμα. Ό,τι όμως δεν κατάφεραν τα όπλα, το κατάφερε η πείνα. Στις 10 Απριλίου, οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου, εγκαταλελειμμένοι από όλους, αποφάσισαν την έξοδο από την πόλη. Η ηρωική μορφή, ο Χρήστος Καψάλης, που ανατείναξε το αρχοντικό του μαζί με τα γυναικόπαιδα και αρκετούς εχθρούς. Η πτώση του Μεσολογγίου ισοδυναμούσε με μια λαμπρότατη νίκη. Η ηρωική έξοδος προκάλεσε τον θαυμασμό ολόκληρης της ανθρωπότητας. Στις 24 Νοεμβρίου, ο Καραϊσκάκης κατατρόπωσε τις δυνάμεις του Κιουταχή στην Αράχοβα. Όμως το επόμενο έτος, 1827, στη μάχη του Φαλήρου, οι Έλληνες ιτήθηκαν από τους Τούρκους. Ο Καραϊσκάκης δέχτηκε ένα βόλι και ξεψύχησε. 1500 Έλληνες θυσιάστηκαν. Ανάμεσά τους οι οπλαρχηγοί Νοταράς, Βέικος, Τζαβέλας, Φωτομάρας. Η Επανάσταση έσβηνε. Την κρίσιμη στιγμή επενέβησαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία υπέγραψαν την Ιουλιανή Σύμβαση και αναγνώριζαν την Ελλάδα ως αυτόνομο κράτος. Ο Σουλτάνος δεν δέχτηκε τη Σύμβαση και πρόσταξε τον Ιμπραήμ να συνεχίσει τον πόλεμο με μεγαλύτερη ορμή. Οι τρεις δυνάμεις έστειλαν στόλο στις ελληνικές θάλασσες. Στις 8 Οκτωβρίου 1827, ο συμμαχικός στόλος με επικεφαλής
τον Άγγλο Κόντρινγκτον άρχισε να μπαίνει στο λιμάνι του Ναβαρίνου, δηλαδή στην Πύλο. Είχε 26 πλοία και ο Ιμπραήμ 120. Ο Αιγύπτιος ναύαρχος Ταχύρ Πασάς ειδοποίησε τον Κόντρινγκτον να μην μπουν τα πλοία του στο λιμάνι. Ο Κόντρινγκτον του απάντησε «Ήρθα να δώσω διαταγές, όχι να πάρω». Ένα κανόνι βρόντισε ύστερα και δεύτερο και τρίτο. Και ξαφνικά ο ήσυχος κόλπος μεταβλήθηκε σε τόπο εκρήξεων, φωτιάς και καπνού. Το ένα μετά το άλλο, τα καράβια των Μωαμεθανών άρχισαν να τσακίζονται, να πυρπολούνται, να βυθίζονται. Πολλά, για να γλιτώσουν, έπεφταν πάνω στη στεριά. Έλληνες εχμάλωτοι, οι περισσότεροι αλυσοδεμένοι στις θέσεις τους, δραπετεύουν από τον τουρκογυπτιακό στόλο και κολυμπούν προς τα συμμαχικά πλοία για να πολεμήσουν μαζί τους. Η ναυμαχία που κανείς δεν ήθελε, αλλά όλοι προκάλεσαν, είναι γεγονός. Στον όρμο του Ναβαρίνου γράφεται ιστορία. Η ελευθερία της Ελλάδας τώρα ξεκινάει. Ο στόλος του Ιμπραήμ έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Η ναυαρχίδα του βυθίζεται στον όρμο του Ναβαρίνου. Ο περήφανος τουρκο-αιγυπτιακός στόλος αφανίστηκε στην κυριολεξία. Κανένα από τα ευρωπαϊκά καράβια όμως δεν βούλιαξε. Η καταστροφή του Ιμπραήμ σήμανε την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Το ελληνικό κράτος αποτελούσαν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια και οι Κυκλάδες. Πρώτος κυβερνήτης εκλέφτηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Η Ελλάδα γινόταν και επίσημα ελεύθερη. Η Ελλάδα που την έβγαλαν από το σκοτάδι της σκλαβιάς, το αίμα και οι απίστευτες θυσίες των παιδιών της.